προετοιμαζόμαστε στα πλαίσια της 48 ώρες απεργίας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών που είναι σήμερα και αύριο και στα πλαίσια των κινητοποιήσεων με το μεγάλο συλλαλητήριο, ενημέρωση των εργαζομένων στα τμήματα, ενημέρωση του λαού μας και βεβαίως αναμένουμε ότι η αυριανή ημέρα θα αποτελέσει μια στιγμή που ο κρητικός λαός θα πει ένα μεγάλο όχι στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, γιατί όπως το ξέρει πολύ καλά και το ζει στο πετσί του, ότι το κέρδος σκοτώνει την δημόσια υγεία και επί της ουσίας θεωρεί τους ασθενείς πελάτες. Ήδη τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία είναι αυτά που κινητοποιούν όχι μόνο τους υγειονομικούς αλλά όλο το λαό μας. Εξού και οι πολλές δεκάδες ανακοινώσεις στήριξης των κινητοποιήσεων και βεβαίως παίρνοντας ουσιαστικά τη μορφή απεργίας αύριο σε όλη την Κρήτη, δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, με την προκήρυξη στάσεων εργασίας των εργατικών κέντρων. Και ταυτόχρονα αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε στην κυβέρνηση, ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί και ο λαός μας δεν θα αφήσει ούτε τη δημόσια υγεία ούτε τα νοσοκομεία στα αρπακτικά της επιχειρηματικής υγείας και στα αρπακτικά εκείνα που έχουν βάλει πλέον για καλά στο στόχαστρό τους τα νοσοκομεία με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει την απόλυτη ευθύνη για το πού οδηγούνται τα πράγματα με τη συνειδητή απαξίωση του συστήματος υγείας, με την τρομοκράτηση των εργαζομένων σε όλους τους βαθμούς και ταυτόχρονα με την προσπάθεια να επιβάλλει μια κανονικότητα που είναι εις βάρος του λαού μας καθημερινά όπως το ζει και το βιώνει έξω από τα νοσοκομεία, μέσα στα νοσοκομεία, προσπαθώντας να κλείσει ένα ραντεβού είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά, προσπαθώντας να κάνει χειρουργείο, προσπαθώντας να βρει ένα κέντρο υγείας που να μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και να μην στέλνεται ο κόσμος στα νοσοκομεία. Με όλο αυτό το πλαίσιο ετοιμάτων αύριο θα είμαστε στους δρόμους. Το Παγκρέτιο Συλλαλητήριο φαίνεται να συγκεντρώνει και να έχει μια άλλη δυναμική, τουλάχιστον έτσι φαίνεται προς το παρόν, και από τα δελτία τύπου τα οποία βλέπω και τα οποία μας αποστέλλονται από διάφορους φορείς και από όλη την Κρήτη, κύριε Βρύσαλη, και διευκολύσεις και κοντά σας επίσης και η ΕΔΕΔΗ και τα εργατικά κέντρα, έτσι. Βεβαίως φαίνεται ότι θα έχει, αν θέλετε, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όλη αυτή η δράση των σωματείων της υγείας που δεν ξεκίνησε, κυρία Δουλγεράκη, ούτε χτες, ούτε προχτές, ούτε τον τελευταίο μήνα. Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις, οι μεγαλειώδεις που γίνανε, αποδεικνύει ότι ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο με τις υποσχέσεις που δίνει η κυβέρνηση, δεν δέχεται τα μπαλώματα και ταυτόχρονα έχει γίνει και ένα ποιοτικό βήμα στην οργάνωση πλέον των δράσεων από τα πρωτοβάθμια σωματεία της υγείας μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία της υγείας, που είναι πολύ σημαντικό, αν θέλετε, επιστέγασμα της όλης αυτής δράσης, και ταυτόχρονα φαίνεται ότι θα αποτυπωθεί και αύριο στην κινητοποίηση στο Ηράκλειο αλλά και στις επόμενες μεγάλες κινητοποίησεις ανανομό που οργανώνουμε να κάνουμε τα σωματεία μας το επόμενο διάστημα, ακόμα και μέσα στις γιορτές, όπως η κινητοποίηση στον Άγιο Νικόλα και στην υπόλοιπη Κρήτη. Δυστυχώς ο χάρτης της υγείας υποφέρει σε όλη την Κρήτη. Τώρα, Ηράκλειο, σταματήσεις στο Βενιζέλιο και στην επιβάρυνση του Πανεπιστημιακού με τα όσα αγκάθια λειτουργικά αυτή την ώρα παρουσιάζονται. Χάρτης υγείας στο Λασίθι από τον Άγιο, τη Σιτία και την Ιεράπετρα, πραγματικά σε αυτό το πολύ δύσκολο οδικό τρίγωνο. Στο Ρέθυμνο Πας, μία από τα ίδια. Είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο παζλ. Γι' αυτό στην αρχή, ακούγοντας σας συχνά πυκνά, κύριε Βρύσαλη, από την αρχή μίλησα για αυτό το σφιχτό εναγκαλισμό της υγείας και της οικονομίας και της υγείας, έτσι τουλάχιστον όπως οδεύουν τα πράγματα και με βάση, αν θέλετε, τις δειλές πλέον επιφυλακτικές, προσεκτικές, δεν ξέρω ποια λέξη να βρω, ποιον επιθετικό προσδιορισμό να βρω για τη θέση της πολιτείας, με μόνο μεγάλο και αναπάντητο εκείνο το προεκλογικό του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεσμεύομαι προσωπικά, η στόχος μου θα είναι προσωπικός, η ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Κοιτάξτε, όταν λέει η κυβέρνηση η σημερινή δημόσια υγεία, εννοεί και τον ιδιωτικό τομέα που τον πρημοδοτεί απλόχερα.
δεν βάλανε μυαλό την περίοδο της πανδημίας, ενώ θα έπρεπε να στηριχτεί το δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας. Ετούτης γέμισε με παχτολό χρημάτων ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας. Ήδη τα κέρδη, ο κύκλος αγοράς των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ με τεράστιο τζίρο. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, η πολιτική της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, πιάνοντας το νήμα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνυπογράψει όλες οι κυβερνήσεις, αποδέχεται ότι τα νοσοκομεία, η υγεία θα λειτουργεί με τη λογική του κόστους-όφελους. Ας σκεφτεί ένας γονιός, ένας άνθρωπος, όταν έχει το παιδί του και πρέπει να χειρουργηθεί, αν αυτή η πολιτική, η λογική του κόστους-όφελους, θα είναι ευνοϊκή υπέρ του. Δηλαδή, με τη λογική του κόστους-όφελους, δεν χρειάζεται να υπάρχουν γιατροί ούτε στο συστήμα των όλων των ειδικοτήτων, δεν χρειάζεται να υπάρχουν ασθενοφόρα σε κάθε κέντρο υγείας. Ας υπάρχει ένα και ας καλύπτει, αν θέλετε, τις ανάγκες όλου του νομού ή όλης μιας ευρύτερης περιοχής. Ή το καλύτερο και το τελευταίο, η μεγάλη ευχή φαίνεται ότι θα είναι να υπάρχουν άνθρωποι, πραγματικά άνθρωποι που με καρδιά κάνουν δώρα ζωής προσφοράς, παίρνοντας ασθενοφόρα ή λεωφορεία για τα κέντρα υγείας ή τα νοσοκομεία των δικών τους περιοχών, βλέπε Μεσολόγγι, βλέπε Διδημότυχο, που, να σας πω κάτι, όποιος πολιτικός παίρνει τηλέφωνο αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά αυτή την δυνατότητα να κάνουν αυτά τα δώρα, θα πρέπει να του ζητάει συγγνώμη για ό,τι δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Ποιος να βρει το φιλότιμο να το κάνει, γιατί ακριβώς έχουν αναγορεύσει την φιλανθρωπία, όχι την αγνία αυτή των ανθρώπων, αλλά την επαγγελματική φιλανθρωπία και τους εράνους σε κυρίαρχη πολιτική η κυβέρνηση και βεβαίως και προηγούμενος. Να θυμίσουμε ποιες κυβερνήσεις έχουν βάλει τους επιχειρηματίες δήθεν με τις δωρές μέσα στα νοσοκομεία, που τώρα πλέον έχουν και την ίδια τη διοίκηση σε πολλούς τομείς των νοσοκομείων. Ας σκεφτεί ο ελληνικός λαός, ο κρατικός λαός. Ας γυρίσει χρόνια πίσω, γιατί δεν είναι σημερινό. Ακριβώς, είναι διαχρονικό. Βεβαίως, γιατί οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πατήσανε στα νοσοκομεία με πρόσχημα ότι είναι καλοί φιλάνθρωποι και ότι θέλουν να βοηθήσουν τα νοσοκομεία. Ο σκοπός πάντα ήταν των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όχι η αγνή πρόθεση το να βοηθήσουν τη δημόσια κρατική υγεία, να πατήσουν πόδι, να βάλουν μηχανήματα μέσα και να φτιάξουν, αν θέλετε, κλινικές ή να τις αναμορφώσουν και μετά να τα λειτουργήσουν οι ίδιοι, βεβαίως με την σύμφωνη γνώμη όλων των διοικήσεων και όλων των κυβερνήσεων. Εδώ να σας θυμίσω ότι ήρθαν μια πολύ ωραία δωρεά, το PET scan, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τώρα δεν λειτουργεί από το μεσημέρι και μετά, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, και την ίδια ώρα σαν αντίδοτο, όπως έγινε και στον αξιονικό τομογράφο της κατοικού της Νίκαιας, ήρθε η εταιρεία να τα λειτουργήσει. Και όχι μόνο αυτό. Και δεν είναι το μόνο μηχάνημα. Υπάρχουν και άλλα μηχανήματα που, αν γυρίσετε πίσω το μυαλό, θα τα θυμηθείτε εσείς, τα γνωρίζετε, θα τα θυμηθούμε και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που ναι μεν προέρχονταν μέσα από δωρεάες και πήγαιναν στα νοσοκομεία, ακόμα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά για να λειτουργήσουν ήθελαν εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου αυτά να φτιαχτούν σε βλάβη. Η αναμονή ήταν πάρα πολύ μεγάλη χρονικά για να φτιαχτούν και πήγαινε λέγοντας όλο το πράγμα. Βεβαίως, και όλο στοιχείο στα συμβόλαια συντήρησης που έχουν αναλάβει τα νοσοκομεία για τα μηχανήματα, όλο στοιχείο η απόσβεσή τους γίνεται σε 2 χρόνια, γιατί οι ίδιες εταιρείες που τα χορηγούν, οι εταιρείες που τα φέρνουν στα νοσοκομεία σαν δωρεές, έχουν και τις εταιρείες που τα συντηρούν. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές. Θέλω να πω ουσιαστικά το κέρδος είναι αυτό που πρέπει να φύγει από τη μέση στη λειτουργία της δημόσιας υγείας, αν θέλει ο κρητικός λαός να έχει μια ποιοτική δωρεάν αναβαθμίσεις. Η αλήθεια είναι πάντως από την άλλη, κύριε Βρύσαλη, ότι εάν ήθελαν και αν θέλουν διαχρονικά,
όλη αυτή η κατάσταση η οποία σήμερα επιδεινώνεται πολύ περισσότερο εξαιτίας και των απανωτών κρίσεων, ό,τι και να λέμε, ότι θα μπορούσε να είχε βρει το δρόμο της προς επίλυση, διότι υπάρχουν οι συμβασιούχοι, υπάρχουν οι επικουρικοί, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι στη λογική του φύγε εσύ, έλα εσύ, εργάζονται αυτή την ώρα, μην έχοντας άλλους πόρους ζωής, παίζεται η επιβίωσή τους, η διαβίωσή τους, η επιστημονική γνώση τους, είναι με ψυχολογικό το θέμα στη συνέχεια, διότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά στεναχωριούνται, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση μέσα στο δικό τους το σπίτι, στο δικό τους τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εάν ήθελαν όλα αυτά σήμερα, δεν θα τα συζητούσαμε. Όχι βέβαια, και τώρα αύριο τελειώνουν οι συμβάσεις 1000 ειδικευμένων νοσηλευτών που έχουν εκπαιδευτεί τα 3 χρόνια, 4 επί COVID, και η κυβέρνηση κανένα στίγμα, όχι ότι θα κάνει, ήδη ετοιμάζεται να τους απολύσει, που θα είναι ένα χτύπημα στη δημόσια υγεία και στις συντεκευμένες υπηρεσίες που παρέχουν αυτοί οι νέοι συνάδελφοι. Δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτούς τους 3.500 που μετά το συγγνώμη εδώ από το Ηράκλειο για την κατάσταση του Βενιζέλιου νοσοκομείου, έλεγε ο Υπουργός Υγείας, απλά εκείνος το είπε, το όνομά του αναφέρω, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, να έχει υπάρξει εκείνη η μέρημνα και οι 3.500 ή προσλήψεις ή όποιο είναι το νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό να έχουν ενταχθεί μέσα σε αυτές, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην φύγουν από το χώρο της δουλειάς τους και με την εμπειρία που έχουν. Κοιτάτε, όλοι επικαλούνται το δημοσιονομικό κόστος, το δημοσιονομικό χώρο, το Σύνταγμα. Μα αυτό δεν έρχεται να κουμπώσει το ένα με τον άλλο. Δεν μπορείς να επικαλείσαι από τη μία το δημοσιονομικό χώρο και από την άλλη να λες ότι έχω μπροστά μου σε εξέλιξη ένα διαγωνισμό για 3.500 προσωπικό, άρα το έχεις υπολογίσει αυτό. Γι' αυτό το λόγο το λέω έτσι. Αυτό έχουν υπολογίσει, και το επιπλέον που χρειάζεται στη δημόσια υγεία δεν το υπολογίζουν, γιατί το θεωρούν κόστος. Ήδη στη Βουλή αρκετές φορές βγαίνει ο Υπουργός Υγείας σύμφωνα με τα μπιλετάκια που δίνουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων και τον είπε, και λένε ότι τα νοσοκομεία της Κρήτης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, είναι πλήρως στελεχωμένα με βάση τους οργανισμούς που η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ είχαν καταργήσει κρεβάτια και οργανικές θέσεις, και επικαλούνται ότι είναι πλήρως στελεχωμένα τα νοσοκομεία. Εδώ παίζεται παιχνίδι εις βάρος του κριτικού λαού, των εργαζομένων στα νοσοκομεία, και βεβαίως παίζεται ένα παιχνίδι εις βάρος στην νοημοσύνη μας. Μας κοροϊδεύουν, κυρία Δουργεράκη, γι' αυτό η οργή του κόσμου και μέσα στα νοσοκομεία και έξω είναι μεγάλη. Εκφράζεται με κάθε τρόπο, είτε με μεγάλες είτε με μικρές συγκεντρώσεις, και θα εκφραστεί και αύριο και θα εκφραστεί και τις επόμενες μέρες. Ο προϋπολογισμός που ήδη θα συζητηθεί στη Βουλή δεν προβλέπει καμία επιπλέον πρόσληψη πέρα από αυτές που έχουν ανακοινωθεί, έχοντας υπόψη στο μυαλό μας ότι και αυτές που είναι σε εξέλιξη, ακόμα κανένας νέος εργαζόμενος δεν έχει αλλάξει εργασιακή σχέση από συμβασιούχο σε μόνιμος με βάση την προκήρυξη των 3.700 θέσεων. Mm. Από το 2020, είναι αυτή η προκήρυξη. Mm. Άρα καταλαβαίνει κανένας τι δούλεμα πέφτει. Και βεβαίως μπροστά στα δουλέματα αυτά έχουμε και το να χτυπάνε καμπάνες για σημαντικές κλινικές που θα κλείσουν το επόμενο διάστημα με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως η παιδοχειρουργική, όπως η παιδοψυχιατρική, που παίρνουν σύνταξη γιατροί, και την ίδια ώρα δεν έρχεται νέος κόσμος στα νοσοκομεία με ευθύνη πάλι της κυβέρνησης και όχι των εργαζομένων, που λέει ότι δεν βρίσκονται γιατροί ή νοσηλευτές. Ας δώσει κίνητρα να έρθουνε. Δεν εξαφανιστήκανε σε μια στιγμή, σε ένα χρόνο, κυρία Δουργεράκη, το προσωπικό, το εργατικό στον χώρο της υγείας. Υπάρχει, δουλεύει, είναι από καλύτερο επιστημονικό προσωπικό σε όλη την Ευρώπη. Φεύγουν έξω οι νέοι γιατροί και βεβαίως φεύγουν άρον-άρον και οι νέοι νοσηλευτές. Έχουμε κύμα παρετήσεων νοσηλευτών, κυρία Δουργεράκη, στα νοσοκομεία της Κρήτης και ιδιαίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ανθρώπων που είναι και μόνιμοι και συμβασιούχοι. Γιατί τους οδηγεί αυτή η πολιτική, τους οδηγεί έξω από το σύστημα υγείας. Συνειδητότατα πλέον το λέω, συνειδητότατα τους στρέφουν για να έρθουν μετά σαν καλοί σωτήρες οι εταιρείες που θα νοικιάζουν γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία για να κάνουν συμβάσεις, όπως συμβαίνει στην Αγγλία, και να υπογράφονται ατομικά συμβόλαια πλέον του καθενός.
Ήδη βλέπω και στους τηλεοπτικούς δέκτες ότι υπάρχει μια κινητοποίηση έξω από το ΑΧΕΠΑ με τα πανό. Βλέπω εκεί και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, στο πλαίσιο αυτής της διήμερης κινητοποίησης. Να πούμε ότι είσαστε μαζί Σωματεία Εργαζομένων της Κρήτης στα νοσοκομεία, Σωματεία Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σωματεία Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βρύσαλη? Βεβαίως, τα σωματεία όλη της υγείας, οι ενώσεις γιατρών, είναι, αν θέλετε, πάρα πολλοί φορείς από το βάθμια σωματεία του δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Είναι σύσσωμος ο υγειονομικός κόσμος, να το πω έτσι. Είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο των Κοινωνικών Λειτουργών της Ένωσης Νοσηλευτών. Είναι το ΚΕΘΕΑ, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, που έχουμε ένα μεγάλο νομοσχέδιο που χτυπάει, αν θέλετε, και το δημόσιο τομέα της απεξάρτησης με τα στεγνά προγράμματα. Έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο που βάζει τα φόπλακα στις κλινικές, στις ψυχιατρικές και στους ξενώνες των νοσοκομείων. Περνάνε στη ΔΥΠΕ και το θέμα δεν είναι διοικητικό ούτε οργανωτικό. Επί της ουσίας φεύγουν από την ευθύνη των νοσοκομείων και περνάνε ουσιαστικά στην ευθύνη των υγειονομικών περιφερειών μαζί με τον ιδιωτικό τομέα στην ψυχική υγεία. Άρα έχουμε ένα σοβαρό χτύπημα και στην ψυχική υγεία, που το επόμενο διάστημα θα έχει αντίκτυπο πολύ σοβαρό. Ανθρώπους που χρήζουν ανάγκης και βοήθεια σε ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η συγκέντρωση τι ώρα είναι, πλατεία Ελευθερίας? Είναι 11 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Η στάση εργασίας για όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο Ηράκλειο είναι από τις 10 η ώρα. Και αντίστοιχες στάσεις εργασίας ανάλογα με από το χώρο που θα φεύγουν οι συνάδελφοί μας στους αντίστοιχους νομούς της Κρήτης. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω όλα αυτά τα οποία είπαμε μπροστά σε αυτές τις κινητοποίησεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Μιλάμε για την Παγκρήτια κινητοποίηση στο κέντρο του Ηρακλείου. Επίσης, το μεσημέρι της Πέμπτης, οι γιατροί και εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την άλλη στο Υπουργείο Υγείας. 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση των γιατρών της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Και πανελλαδική στάση εργασίας, την οποία είχε ανακοινώσει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Προς το παρόν, να σας ευχαριστήσω και να σας καλημερίσω, κύριε Βρύσαλη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, και αύριο όλοι στους δρόμους για να μην την πληρώσει ο λαός μας το θέμα της ιδιωτικοποίησης της υγείας, που εμείς σαν υγειονομικοί μαχόμενοι, όσο περνάει από το χέρι μας μαζί με το λαό, θα το αποτρέψουμε.